Ναι. Εγώ θα το έλεγα επικώς ότι είναι απαράδεκτο να ζητάνε αυτή τη στιγμή από τους παραγωγούς χρήματα πίσω από την επιδότηση του 2022. Τα χρήματα αυτά στους παραγωγούς δοθήκανε μετά από 21 διασταυρωτικούς ελέγχους. Ο όγκος των παραγωγών είναι περίπου 200.000 παραγωγή. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το κακό είναι ότι ο παραγωγός δεν έχει καμία ευθύνη πάνω σε αυτό, εάν πραγματικά πρέπει να του παρακρατηθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή δεν βρέθηκε κάποια ατασταλία στη δήλωση του κάθε παραγωγού, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στα τεμάχια που δήλωνε ή στα δικαιολογητικά του. Απλά έρχεται αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠΕ και του λέει θέλω να μου γυρίσεις πίσω αυτό το ποσό, διότι δεν σου υπολόγισα σωστά τα χρήματα που πήρες το 22 και δύο χρόνια μετά θέλω να μου επιστρέψεις αυτό το ποσό. Δεν ξέρω εάν είναι συγκυρία, εάν ήταν στελειωμένο, ότι αυτό έρχεται λίγο πριν την πρώτη δόση της εννοίας ενίσχυσης, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι προς το τέλος του μήνα, αρχές του αλλονού μήνα, κατευθύνεται ο ΠΚΠΕ ώστε να προκαταβάλει στους δικαιούχους των επιδοτήσεων την προκαταβολή της εννοίας ενίσχυσης 2024 και σίγουρα από εκεί θα παρακρατηθεί μία δόση, διότι από ό,τι μάθαμε και τελευταία το ποσό των παρακρατήσεων θα γίνει δόσεις, δεν θα κρατηθεί δηλαδή μία και έξω από τις επιδοτήσεις που θα πάρει ο παραγωγός. Αυτή η διαδικασία θα γίνει με τον τρόπο του συμψηφισμού. Γιατί ο μεγάλο μέρος των παραγωγών λέει ότι εγώ δεν επιστρέφω τίποτα. Αυτό δεν είναι στο χέρι του παραγωγού. Δεν μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει θα επιστρέψει ή δεν θα επιστρέψει. Μόλις μπουν χρήματα στο λογαριασμό του παραγωγού, έχει χρεωθεί το αφημί του με το ποσό αυτό και θα παρακρατηθεί η δόση που θα διαμορφωθεί αύριο μεθαύριο από τον ΠΚΠΕ.